Ο επόμενος καλεσμένος επίσης έρχεται από την Αθήνα. Είναι ο Ανδρέας Αγγελιδάκης, αρχιτέκτονας. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές στην Αμερική με αρκετές διακρίσεις. Έχει δώσει πολλές διαλέξεις για το έργο του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διατηρεί ευέλικτο πειραματικό γραφείο, το οποίο κατά καιρούς έχει βάσει την Αθήνα. Έργα και μελέτες του έχουν παρουσιαστεί σε χώρους μοντέρνας τέχνης και σε Biennale, καθώς και σε περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού. Διδάσκει στο Τμήμα Αρχιτεκτών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ευχαριστώ κι εγώ. Εμένα, αν οι δικές μου εικόνες είναι ανάποδα, δεν θα βγάλω το εγώ νόημα. Οπότε, ελπίζω. Εγώ δεν ήμουν καλός στο σχολείο και έτσι όταν εμφανίστηκε η κρίση, ας πούμε, πρώτη φορά στη ζωή μας, ήμουν σε ένα αεροδρόμιο και είδα ένα βιβλίο ιστορίας, σύντομης ελληνικής ιστορίας, από έναν Άγγλο, και το πήρα, ας πούμε, και κάπως άρχισα να διαβάζω για αυτή τη στιγμή της πρώτης χρεοκοπίας της Ελλάδας, ή μάλλον μία από τις μεγάλες χρεοκοπίες, επί Τρικούπη. Και με ενδιαφέρε κάπως όπου ουσιαστικά οργανώθηκε το Δούνου του, ας πούμε, για πρώτη φορά τότε. Στην περίοδο που οδήγησε σε αυτή τη χρεοκοπία, υπήρχαν δύο συστήματα στην Ελλάδα, θα μπορούσε να πει κανείς κάπως ελεύθερα. Ας πούμε, ο Κολοκοτρώνης και ο Καποδίστριας. Αυτοί αντιπροσωπεύαν δύο καταστάσεις της χώρας. Η μία ήταν αυτή που προήλθε από την τουρκοκρατία, η άλλη μας ήρθε από την Ευρώπη. Είδα σε αυτό το βιβλίο μία εικόνα από ένα εστιατόριο. Και εκείνη την εποχή μου είχαν αναθέσει να σχεδιάσω ένα εστιατόριο. Οπότε με ενδιαφέρει αυτή η εικόνα. Από εδώ κάθονται οι φουστανελοφόροι, από εκεί η αλαφράγκα. Στο τραπέζι οι τέσσερις αρχιτέκτονες της Αθήνας, ο Τσίλερ, ο Κλεάνθης, ο Σούμπερτ. Ήταν χωρισμένο το καφενείο Ωραία Ελλάς. Εδώ έχουμε πάλι τους Αλαφράγκα. Η Αλαφράγκα ήταν οι εξευρωπαϊμένοι Έλληνες που πιστεύανε στην αρχαιότητα. Συνδέαγαν την Ελλάδα με την αρχαιότητα. Οι φωστανελοφόροι, κοιτάει το φακό κυρίως, ήταν οι χωριάτες. Ήταν οι Έλληνες που όπως είχαν μεγαλώσει την Ελλάδα. Το folklore, ας πούμε. Σκέφτηκα ότι αυτό ήταν δύο συστήματα. Στην αρχιτεκτονική θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα συστήματα αυτά ήταν η καλύβα και ο ναός. Την καλύβα τη χτίζουν με ό,τι βρουν εκεί μπροστά τους. Ο ναός έχει αναλογίες, είναι μετρημένος, είναι οργανωμένος, μαθηματικά, αρχιτεκτονική. Ήταν δύο τελείως διαφορετικά, σχεδόν ανάποδα συστήματα. Έτσι με ενδιαφέρει αυτή, ότι από αυτά τα δύο συστήματα βγήκε η Ελλάδα. Σκέφτηκα λοιπόν ότι ο ναός, ας πούμε, αυτό το μετρημένο στοιχείο είναι λευκά στοιχεία, κατά κάποιο τρόπο ερείπιο. Το άλλο μπορεί να είναι μεταχειρισμένα έπιπλα, ό,τι βρει κανείς, ένα σωρός, ας πούμε, μια στίβα από πράγματα. Και σκεφτόμουν έτσι το εστιατόριο, σκέφτηκα να σχεδιάσω ουσιαστικά δύο εστιατόρια. Το ένα κανονικά σχεδιασμένο, μετρημένο, με αναλογίες, από λευκά έπιπλα, κατασκευασμένα. Το άλλο με ό,τι βρούμε στη γειτονιά του μεταξουργείου, που είναι το εστιατόριο, λέγεται Feeder. Έτσι αγόρασα μερικά μεταχειρισμένα έπιπλα, παρήγγειλα και μερικά λευκά κουτιά, ας πούμε, και άρχισα να τα συνδυάζω. Αυτό είναι ένα από τα τραπέζια. Είναι λευκά ξέρω, κουτιά, ας το πούμε, και ένα κομμάτι από ένα παλιό τραπέζι, ένα πόδι τραπεζιού που το αγοράσαμε μεταχειρισμένο. Και τα συνδέσαμε μεταξύ τους με βίδες, με τον πιο απλό τρόπο. Αυτό είναι ένα κάθισμα για δύο άτομα. Είναι αυτός ο συνδυασμός των δύο συστημάτων, ας το πούμε έτσι. Που βέβαια, εντάξει, για ένα μικρό project, ένα πολύ μικρός χώρος, ένα ταπεινό, αλλά με ενδιαφέρει αυτό, κάπως να δώσω ένα νόημα σε αυτά τα πράγματα. Επίσης, ήταν πολύ φτηνότερα από συμβατικά έπιπλα. Έτσι άρχισε να ντύνεται ο χώρος. Βάλαμε και χωριάτικες βελέτζες που πήραμε από το παζάρι, ας πούμε, πάνω στα λευκά έπιπλα. Ήταν ουσιαστικά ένα κολλάζ ανάμεσα σε αυτά τα δύο συστήματα. Και κάπως αυτή η ιδέα των συστημάτων μου έγινε μονή. Κάθε έπιπλο του χώρου είναι διαφορετικό, είναι όλα διαφορετικά μεταξύ τους. Είναι και αυτό ένα κολλάζ, τα συνδέσαμε όπως μπορούσαμε εκεί μέσα στον χώρο. Είναι αυτό μάλλον κάνουμε σαν Έλληνες. Τα βγάζουμε πέρα στις καταστάσεις. Αυτή η ιδέα του συστήματος υπάρχει και στη μοντέρνα Ελλάδα. Αυτό είναι το Maison Domino του Κορμπιζιέ. Είναι ουσιαστικά η δομή που εφήβερε ο Κορμπιζιέ, ο τσιμεντένιος σκελετός, ο οποίος θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι το ιδανικό ιδεατό σύστημα με το οποίο έχουμε κατοικήσει όλη τη χώρα, ειδικά στην Κρήτη. Είναι ουσιαστικά το διόροφο, ας πούμε, έτσι, κλασικό. Ο κόσμος χτίζει το σκελετό,
χωρίς να ξέρει ακριβώς πώς θα τον κατοικήσει ακόμα. Ξεκινάει και χτίζει το σκελετό. Μετά μπορεί να, ξέρω εγώ, να έχουν μερικά λεφτά και να κλείσουν τον ένα όροφο. Και να πάνε, μείνουν στον πάνω όροφο, βέβαια, που έχει πιο ωραία θέα. Είναι μια κατοίκηση χωριάτικη, folklore, έτσι όπως είμαστε οι Έλληνες, αυτού του ιδανικού συστήματος. Μετά, ξέρω εγώ, μπορούν να ανοίξουν ένα κατάστημα, να βάλουν τζαμαρίες στο ισόγειο και θα αρχίσουν να πουλάνε πράγματα. Γίνεται ξαφνικά από σπίτι, γίνεται και υβρίδιο, ας πούμε. Έτσι, με ενδιαφέρει αυτή η ιδέα του, αυτού του συνδυασμού πάλι των συστημάτων αυτών. Κοιτάω το κινητό μου γιατί έχω φωτογραφίες μέσα, όχι για άλλο λόγο, να θυμάμαι. Κάπως έτσι κατοικούμε αυτά τα συστήματα και βέβαια με ένα πιο επικίνδυνο τρόπο θα έλεγα ότι τώρα ζούμε ένα ακόμα σύστημα στη ζωή μας που είναι το ίντερνετ. Και που όλοι έχουμε, ας πούμε, σελίδες στο ίντερνετ που βάζουμε τη ζωή μας, όπως βάζαμε τη ζωή μας σε αυτούς τους σκελετούς, σε αυτές τις φόρμες, ας πούμε. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε αυτά τα πρότυπα, σε αυτούς τους πρότυπους σκελετούς βάζουμε και εμείς τη ζωή μας, φωτογραφίες, τους φίλους μας, το τι μας συμβαίνει. Και κατοικούμε κι εμείς, ακόμα και στο ίντερνετ, μία σειρά από πρότυπους σκελετούς. Αυτή είναι η σελίδα στο Facebook. Ίσως μπορεί να πει κανείς ότι το κατοικούμε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή όπως κατοικούμε τους τσιμεντένιους σκελετούς. Κάπως έτσι κατοικούμε και το ίντερνετ. Είναι πάλι ένας συνδυασμός συστημάτων, κάτι που μας δίνει έτοιμο το Facebook και πράγματα που βάζουμε εμείς. Με ενδιαφέρει η ιδέα, το ίντερνετ το ονομάζουν και σύννεφο. Γιατί όταν ανεβάζεις πράγματα στο ίντερνετ, φεύγουν από το κομπιούτερ σου και πάνε στο σύννεφο. Και με ενδιαφέρει η ιδέα το να κάνω κι εγώ ένα αντικείμενο δικό μου, το οποίο με κάποιο τρόπο θα περιέχει όλα αυτά τα πράγματα μέσα. Αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα του πώς κατοικούμε σε αυτούς τους σκελετούς. Και έτσι έκανα ένα κτίριο που λέγεται Συνεφόσπιτο. Είναι βασισμένο στο σκελετό του Κορμπιζιέ, αλλά και στην ιδέα της αυτής της folklore τυχαίας, έστω και υπαίθριας κατοίκησης. Ευχαριστώ.